Απόπειρα ομής παρέμβασης του γερμανικού κράτους στην ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζει την επίσκεψη 30 γερμανών εκπαιδευτικών στα Χανιά, το Εθνικό Συμβούλιο για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Η δράση έχει τίτλο «Θυμόμαστε και μνημονεύουμε στην Κρήτη οι γερμανο-ελληνικές σχέσεις τον 20ο και 21ο αιώνα» και περιλαμβάνει επισκέψεις σε ναζιστικά μνημεία ανάμεσά τους και στο μνημείο Αλεξιπτωτιστών. Το κακό πουλί είναι το μνημείο των Αλεξιπτωτιστών, που το, στο οποίο κατέθεσε στεφάνι ο κατοχικός πρωθυπουργός ο Γιώργιος Τσολάκογλου τον Αύγουστο του 1942, και θα το επισκεφτούν τώρα οι Γερμανοί και οι Έλληνες καθηγητές, άραγε για ποιο λόγο. Είναι ντροπή τα μνημεία αυτά της ναζιστικής βαρβαρότητας που αναγέρθησαν την περίοδο της κατοχής να υπάρχουν ακόμα στην Κρήτη, δίνοντας την ευκαιρία στο γερμανικό κράτος και Έλληνες που συνεργάζονται με αυτό να συνδιοργανώνουν σε αυτά επισκέψεις εκπαιδευτικών. Αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην προγραμματισμένη επίσκεψη στο χωριό Φλόρια, γνωστό για τις θηριωδίες των Γερμανών την περίοδο της μάχης της Κρήτης. Όπου υπάρχει εκεί ένα θηριώδες ναζιστικό μνημείο που φέρει την επιγραφή, τη χιτλερική επιγραφή «Έπεσαν για τη Μεγάλη Γερμανία». Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς κτλ. Δηλαδή πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την αναθεώρηση της ιστορίας και τη διείσδυση του γερμανικού κράτους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, απότερο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να υπηρετήσει τη στρατηγική επιδίωξη του ενταφιασμού των γερμανικών αποζημιώσεων, καθώς και την προσαρμογή της ιστορίας με τρόπο που συμφέρει τη Γερμανία. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στη συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών, άλλωστε το κάνουμε κάθε χρόνο πράξη, καλώντας Γερμανούς δημοκράτες αντιφασίστες που έρχονται στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα ως προσκυνητές και που ενώνουν τη φωνή τους στο δίκαιο αγώνα για δικαιοσύνη και αποζημίωση. Ο διδάκτορ Αριστομένης Σιγκελάκης κάνει λόγο για μείζον ηθικό και κοινωνικό ζήτημα, εξηγώντας πως η Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών και το Κέντρο Γκέτε Χανίων, ως συνδιοργανωτές της δράσης, επιστρατεύουν και Έλληνες εκπαιδευτικούς προκειμένου να υπηρετήσουν τους σκοπούς του γερμανικού κράτους. Καλεί μάλιστα τους μαρτυρικούς δήμους της Κρήτης να μην νομιμοποιήσουν το εγχείρημα.